Γεωργία Μαυραγάνη διασκευάζει και σκηνοθετεί το τελευταίο διήγημα του Λογκρού λογοτέχνη Δημοσθένη Παπαμάρκου Γιακ. Γιακ θα πει αίμα, συγγένεια εξ αίματος, βεντέτα, αντεκδίκηση και φιλή στα αρβανίτικα. Και αυτό είναι το θέμα που αγγίζουν οι ήρωες του έργου, σαν κάθονται γύρω από ένα τραπέζι γιορτινό υποδοχής και καλωσορίσματος αυτών που γυρίζουν ζωντανοί από τη Μικρασιατική εκστρατεία. Και για πες μας, ρε Αργυράκο, πώς ήταν εκεί στον πόλεμο που ήσουνα, είναι η ερώτηση θριαλίδα που απευθύνει ένας άκαπνος σε αυτούς που ο πόλεμος έχει για πάντα αλλάξει. Παίζουν Ιωάννα Δεμερτζίδου, Εμμανουήλ Κοντός, Νικόλαος Κουσούλης, Εμμανουέλα Μαγκόνη και άλλοι. Πρεμιέρα Σάββατο 18 Φεβρουαρίου στις 9 στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών. Η παράσταση είναι ακατάλληλη. Ο Κώστας Χριστοδούλου στο ηλεκτρικό όργανο και ο Γιώργος Λασκαρίδης στην τρομπέτα ερμηνεύουν το έργο του πρώτου με τίτλο «Ίχνη ζωής». Πρόκειται για μουσικές συνθέσεις που γεννήθηκαν από την ποίηση του Πάνου Κυπαρίση. Τα έσοδα της συναυλίας θα προσφερθούν στο Χαμόγελο του Παιδιού. Στις 19 Φεβρουαρίου, στις 12 το μεσημέρι, στην αίθουσα συναυλιών της ΚΟΘ. Έχουν 8 μέρες την εβδομάδα οι άνθρωποι. Βίρονας Θεοδωρόπουλος και Μιχάλης Μαθιουδάκης ενώνουν τις δυνάμεις τους και παρουσιάζουν την παράσταση στα πλάγια. Αποτυχημένα πάρτι, ελληνικό πένθος, εκτυπωτές, κόκκινα φανάρια, χάλια αφίσες, λάθη στο Messenger και πολλά άλλα στείνουν το σκηνικό της νεοελληνικής φαρσοκομωδίας δια της κομικής φλέβας του νεογέννητου δίδυμου. Στις 17 Φεβρουαρίου και για τις 3 επόμενες Παρασκευές, στις 9 στο Μεευτήριο. Μια θεαματική επίδειξη belly dance από τη Γερμανίδα Annette von Kapf, που μας οδηγεί στις ρίζες της ιδιαίτερης αυτής τέχνης στην αρχαία Αίγυπτο, θα ανοίξει την έκθεση ψηφιδωτών 40 καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο, που φέρει τον τίτλο «Το ψηφιδωτό ως σύγχρονη τέχνη». Παράλληλα, στις 20 του μήνα στις 7, εγκαινιάζεται η έκθεση της συλλογής του συλλέκτη Γιώργου Τσίγκογλου με μια performance των Άγγελο Παπαδημητρίου και Κώστα Βόμπολου. Στις 17 και 20 Φεβρουαρίου αντίστοιχα. Τελόγλιο Ίδρυμα Τεχνών.